Θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι. Αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι, να σε νοιάζομαι και να σε έχω ανάσα μου γη κι ουρανό. Δεν ξέρω αν προφταίνουμε τώρα, δεν ξέρω, τα λέω και τελευταία στιγμή στο μουσικό μας επιμελητή βέβαια. Έτσι όσο ώρα μιλάμε εμείς να φτιάξει ένα μικρό μεντλεάκι, έτσι με ρεφρενάκια. Δεν είναι ο Αλέξανδρος σήμερα. Ένα μικρό, μικρό, της τάξης, ρε παιδί μου, του ενός λεπτού, έτσι ρεφρενάκια. Το που να, θα το προσπαθήσει, έτσι όσο μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρετε τώρα. Το θα έπρεπε είναι το πρώτο τραγούδι, το οποίο μας έμαθε να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά στα μαγαζιά, το ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Και εγώ τώρα το ακούω. Να σου το πω και αυτό, να το μάθεις, να αισθανθείς έτσι μια Γαλλία εσωτερική. Και ο αγαπημένος μας κύριος Παπαθεοχάρης, από τότε, έλεγε, ο Αντώνης Ωραίμος μου το έχει πει αυτό, με το που βγήκε το θα έπρεπε, μετά έλεγε ο κύριος Παπαθεοχάρης, πρέπει παιδί μου, να κάνετε τραγουδιστή, να κάνετε τραγούδια τέτοια. Συναυλιακό τύπο. Έγινε τέτοιο. Το θα έπρεπε είναι το πρώτο κομμάτι που έκανε τον κόσμο να κάνει αυτό. Τα-τα-τα-ν. Και από τότε έμεινε αυτό. Και έμεινε σε πολλά τραγούδια μετά. Αλλά είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να... Σαν να θέλεις να πετάξεις μια πέτρα σε κάποιον. Το τραπέζι. Κάτι να κάνεις, να τσιτώσεις. Να το σηκώσεις, να το πετάξεις. Αλλά να τσιτώσεις. Σηκώνεις το χέρι κάπου στο Θεό, στον ουρανό, σαν να θες κάτι να κάνεις. Σαν εκτόνωση τώρα. Σαν εκτόνωση. Ωραία, μας πάντως ήταν τρία στη σειρά, δεν ήταν τα albums. Κάναμε τρία άλλα στη σειρά, ναι. Αν εξαιρέσουμε τον Τρίτο, Βρυβίκη, ναι. Φαντάζομαι, υπάρχει κι άλλος καλλιτέχνης που να έχει κάνει έτσι κολλητά. Στη σειρά, όχι. Όχι, ο Αντώνης. Αλλά με τους ανθρώπους που τέριαξα περισσότερο, με τους ανθρώπους αυτούς συνεργάστηκα εκεί περισσότερο. Με τον Τερζή, με τον Αντώνη, με την Νατάσα, όπως είπα και πριν. Ναι. Βέβαια. Ναι. Τηλεόραση βλέπεις, παρακολουθείς? Δεν βλέπω τηλεόραση. Καταρχήν είμαι δύο ή τρεις μέρες την εβδομάδα είμαι στην Κύπρο. Γιατί το ίδιο εργαστήριο που είδαμε και πριν είναι το στείνω και στην Κύπρο. Επίσης έχω και ένα project που τρέχουμε μεγάλους. Με το ΜΑΤ της Κύπρου το ΜΑΤ, όχι το εδώ, αλλά είναι μαζί. Και ετοιμάσαμε ένα project που ονομάζουμε Music Project με το ΜΑΤ. Διαλέξαμε από όλες τις φωνές της Κύπρου και τους έχω σε μία σχολή στο κέντρο του νησιού. Ξεκινάνε την άλλη εβδομάδα με το καλό τα μαθήματα για 8 μήνες συνεχόμενους. Κατεβαίνω και εγώ, κατεβαίνει και η Ευρυδίκη, τους κάνει διάφορα πράγματα. Έχω εξαιρετικούς δασκάλους από κάτω. Και έτσι ο καλύτερος θα κερδίσει και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο δώρο. Τέλεια, μην το λες σαν κάτι απλό. Δεν το λέω σαν. Εντάξει, οκ. Μπορεί να μην ήθελε άνθρωπο να συνεργαστεί μαζί μου, σώνει και καλά. Τι να κάνουμε, το ζόρι. Ναι, καθόλου. Αν δεν ήθελε. Και μαζί με το ΜΑΤ, έτσι πήγα. Είναι πολύ δυνατά το ΜΑΤ στην Κύπρο, όπως είναι και εδώ βέβαια. Αλλά. Και είναι και πολύ καινούργιο, το καλοκαίρι άνοιξε. Τίποτα. Και πάει εξαιρετικά. Οπότε δεν πολύ βλέπεις. Τηλεόραση δεν πολύ βλέπω, όχι. Βλέπω λίγο την ώρα που παίρνουμε για ύπνο τα παιδιά. Βλέπω αυτή την εκπομπή με τα μαγειρέματα, τα παιδικά που μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό. Το Master's Junior. Πάρα πολύ μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ γλυκό. Πόντος είναι πολύ ωραία εκπομπή. Τι άλλο βλέπω, εσέ βλέπα στον πάγο, τι να κάνω. Όταν έφυγε σταμάτησα να βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή, το δύο θέμα είναι να ψήφισες. Δεν ψηφίζω εγώ σε τέτοια πράγματα, δυστυχώς. Αντάξει. Τι να κάνω. Δεν ψήφισα. Και δεν το βλέπεις από τότε που έφυγα. Δεν έτυχε να το δω από τότε που έφυγες. Τι να κάνω, δεν το έκανα για σένα. Σου λέω, μιλάω και δεν ακούω. Δεν σε γλύφω, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Καλή πλάκα σου κάνω, ναι, δεν. Όχι, το λέω γιατί κάτι ανέβασες τώρα στο Twitter, γι' αυτό το λέω. Θα το πάρεις. Σε αγαπώ πολύ. Σε αγαπώ πολύ. Ότι σε ακολουθώ φανατικά και ότι σε αγαπώ πολύ. Γιατί τελικά σε είχα όντως. Ναι. Μπορώ και εγώ να το επιβεβαιώσω ότι ο Θέμης τον ακολούθησε την ώρα που κάναμε το link με το μουσικό δεσκεράκι. Έτσι. Άρα λοιπόν, ας πούμε το Fab 5 έχει τίποτα. Όχι, είδα μόνο στο, πώς το λένε, στο YouTube είδα κάποια αποσπάσματα έτσι. Δεν είδα κάτι άλλο. Σήμερα γράφει Εσπρέσο ότι. Ξέρεις ότι ο Ηλίας έφυγε ο Ψινάκης. Θα εμφανιστεί σαν guest ή θα τον αντικαταστήσει ο Μουρατίδης. Ως guest θα εμφανιστεί ο Νίκος Μουρατίδης. Okay. Τι να το σχολιάσω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Δεν μπορείς, άλλο δεν μπορώ, άλλο δεν θέλω. Εντάξει, να σου πω γιατί πριν από κανένα μήνα βγήκα σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή και είπα μπράβο στον Νίκο που δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναλωθεί σε διάφορες εκπομπές που υπάρχουν. Τώρα δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Κοίτα, παρότι τις διαφωνίες που είχαμε τον Νίκο, στο κομμάτι της μουσικής δικαιούται και πρέπει να έχει άποψη. Έχει κάνει αρκετά πράγματα. Ναι, μεν από το θέμα του marketing, από την πλευρά του marketing δηλαδή, αλλά έχουμε άλλη αισθητική, έχουμε άλλη άποψη ίσως, αλλά είναι καλό που ήταν σε ένα μουσικό παιχνίδι. Τώρα σε αυτό να πάει να κάνει τι, υπάρχει λόγος, τι.
Α, guest, δεν θα είναι και μόνο μου, φαντάζομαι. Προφανώς το guest μάλλον θα είναι ένα επεισόδιο. Αλλά guest ξεκίνησε ο Κωστόπουλος πέρσι στο Idol, πρόπερσι, και έμεινε. Σωστό και αυτό. Όλη τη σεζόν και έκανε και εκπομπή μετά και μεταφέρθηκε σε άλλο κανάλι. Και του πήγε και σούπερ. Ε, καλά κάνει, δεν κάνει καλά. Βεβαίως κάνει καλά, βεβαίως. Σ' αρέσει ο Πέτρος. Πέτρος μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Μ' αρέσει και σαν άνθρωπο. Μ' αρέσει πολύ εμένα ο Πέτρος, αλήθεια σου το λέω. Και τον βρίσκω. Τώρα θα δημιουργήσω θέματα, ε. Καθόλου. Τον βρίσκω καλύτερο εγώ στον Αντένα από εδώ όταν ήταν εδώ. Θα δημιουργήσει καθόλου θέματα. Τη γνώμη σου λέει, συγγνώμη, είναι δημοκρατία. Έχουμε, όπως λέω, τη γνώμη σου. Μπορεί να αισθάνεται, δεν ξέρω, τον βρίσκω καλύτερο και στην εκπομπή τη δικιά του και σε αυτό που κάνουν. Είναι και δεύτερος χρόνος που την κάνει, οπότε σαφώς. Ουσιαστικά η εκπομπή είναι ίδια. Δεν ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι αλλιώ αυτό. Μπορεί να είναι καλύτερο σε αυτό. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Επειδή είναι δεύτερη χρονιά. Επειδή είναι αργά αυτό και είναι Σαββατοκύριακο, εγώ το παρακολουθώ αυτό. Είναι το μόνο που βλέπω. Εσύ θα ξανακάνει τηλεόραση. Εάν μου προταθεί κάτι το οποίο να έχει να κάνει με τη μουσική, να έχω λόγο να υπάρχω, ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν ζω από την τηλεόραση εγώ. Το ξέρω. Η ζωή μου δηλαδή είναι τα παιδιά μου, είναι το σχολείο μου, είναι τα τραγούδια μου. Με βοήθησε πάρα πολύ η τηλεόραση, δεν το λέω σαν φτύσιμο προς Θεού. Με χρησιμοποίησε και την χρησιμοποίησα σε εισαγωγικά. Ναι. Ήταν ένας έντιμος διακανονισμός. Ισότιμη σχέση. Βεβαίως. Και πέρασα και εξαιρετικά με τον Λάτσιο εγώ και τον Γιώργο, τον Λεβέντη τότε. Δύσκολα θα μπορούσα να συνεργαστώ με άλλον άνθρωπο εκτός από τον Λάτσιο. Να σου πω την αλήθεια. Ο Γιάννης είναι perfectionist, έχουμε πολλά κοινά. Έχω ένα, μιλάγατε για ζώδια προηγουμένως, είναι κλασικό κριάριο ο Γιάννης. Και ο Γιώργος επίσης ήταν κριάρι. Εγώ και ο σαν εσάς, αλλά με οροσκόπο κριάρι. Έχουμε την ίδια λογική. Εγώ είμαι λίγο πιο παρορμητικός από αυτούς. Δηλαδή το Λάτσιο δεν θα τον δεις ποτέ να μπουκάρει σαν ταύρο σε ιαλοπολείο. Εγώ θα το έκανα. Αλλά έχουμε πολλά κοινά με τον Γιάννη, πάρα πολλά κοινά. Σκεφτόμαστε πολύ κοντά από τον ίδιο τρόπο. Οπότε νιώθω και εμπιστοσύνη με αυτά που κάνει. Κατάλαβες. Σαν πατέρας και μάλιστα τεσσάρων παιδιών, υπάρχει κάτι που θα απαγόρευε στα παιδιά σου να δουν στην τηλεόραση? Αν είναι ώρες που, ξέρεις, είναι μες στις ώρες της ημέρας, το απόγευμα. Άσχετα από ωράριο, σαν περιεχόμενο, δηλαδή, να τους πεις, δεν θα ήθελα να δεις αυτήν την εκπομπή, ας πούμε, παιδί μου. Ένα τουρκικό σύριαλ, ένα... Ένα τουρκικό, δεν είμαι, κοίτα, είμαι Κύπριος, έχω θέματα με τους Τούρκους, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο. Έτσι, όχι σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή, συνεργάζομαι με τους Τούρκους. Στην Κωνσταντινούπολη πάω σχεδόν κάθε μήνα, γιατί έχω τραγούδια και έχω δικηγόρους εκεί. Κάνω δουλειές ενώ με τα τραγούδια μου. Δεν μπορώ να απορρίψω έναν ολόκληρο λαό γιατί ένα στρατιωτικό καθεστώς ή κάποια πολιτική κάποια στιγμή αποφάσισε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ούτε βέβαια και ευλογώ τα γένια των Τούρκων με όλα αυτά που κάνανε στην Κύπρο. Προσπαθώ και μέσα μου να σου πω την αλήθεια, να κρατώ λίγο τις ισορροπίες. Σαφέστατα λοιπόν δεν θα απαγόρευα σε ένα παιδί μου να μην δει ένα τουρκικό και σύριαλ γιατί μιλάνε τουρκικά. Τι είναι αυτό τώρα? Το βρίσκω λίγο φτηνό αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά μου δεν βλέπουν τηλεόραση. Δεν προλαβαίνουν να δουν τηλεόραση. Αυτά που βλέπουν λίγο το 2 και το 3 μου δηλαδή, τα μεσαία, το πεντάχρονο. Το 2 και το 3 μου, πολλή φορά τα ακούω έτσι. Το δεύτερο παιδάκι και το τρίτο παιδάκι. Ναι. Που είναι το πεντάρι, η πεντάρα και ο εφτάρης δηλαδή. Έρχονται μια μισή ώρα το βράδυ πριν κοιμηθούν, βλέπουν DVD για παιδιά. Παιδικά, ναι. Τώρα το μεγάλο δεν μπορώ να το μαζέψω. Ο μεγάλος έχει access παντού. Και στο ίντερνετ και σε όλα πόσο τα. Πόσο είναι τώρα πιο ο Άγγελος, έχει μπει στα 16 ο Άγγελος, βεβαίως. Οπότε τι να κρατήσεις τώρα, του πεις μην μπαίνει σε, ξέρω εγώ, σε. Σα ή τα κατάλληλα περιεχομένου. Μόνο όταν έχει μουρατή, δεν κλείνουμε τηλεόραση όλο σπίτι. Δεν υπάρχει. Δεν ασχολούνται με αυτό τα παιδιά μου, ρε. Όχι, όχι. Και δεν θέλω να τα βάλω σε αυτό το τρυπάκι. Δεν τα πήγα ποτέ μαζί μου σε κανένα γύρισμα. Ίσως το μεγάλο μια φορά έτσι. Δεν θέλω να τους βάλω σε αυτό το τρυπάκι γιατί δεν είναι και εύκολο να το διαχειριστούν τα παιδιά μετά. Δεν θέλω δηλαδή στο σχολείο τους, σε ένα καυγά, έχουν bullying τα παιδιά, έχουν πολλά θέματα. Όντως. Πάρα πολλά θέματα στα σχολεία. Μην τους φορτώσω και όλο αυτό από πάνω. Ωραία, ο παπάς τους κάνει μια δουλειά που έχει μια, πώς το λένε, μια έκθεση, μπράβο, στην τηλεόραση. Μην το φορτωθούν και τα παιδιά αυτό το πράγμα. Έχεις γράψει τόσα τραγούδια που πραγματικά εμένα, ας πούμε, αν μου λέγανε ποιο τραγούδι του Γιώργου ξεχωρίζει σαν πιο αγαπημένο σου, δεν έχω απάντηση. Ούτε εγώ θα μπορούσα να διαλέξω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, το καταλαβαίνω. Έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους που τα είπανε. Δηλαδή, οι στιγμές που πέρασα, ακόμα και με τη Μούσχορη, ας πούμε, που ή κάναμε μόνο ένα τραγούδι, αυτό εννοώ ακόμα. Ναι. Ή με τη Χαρούλα. Είμαι κολλημένος με τους παλαιότερους. Τις Χαρούλες είναι και υπέροχο κομμάτι. Εντάξει, ήταν εξαιρετική η συνεργασία, ας πούμε. Εκεί με τη Χαρούλα ήταν κάτι μοναδικό με το κύμα και αυτό το που κύμα συνέβη. Και το τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχουν έρθει. Δηλαδή ήταν πιο θα έρθουν, βλέπεις. Θα έρθουν τα καλύτερα, θα έρθουν. Μακάρι.
Δεν πρέπει να κλεγόμαστε. Κάθε κατέβασμα έχει και ανέβασμα. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Υπάρχει όμως κάποιο τραγούδι σου που ακόμα και τώρα, αν τύχει να μπεις, ρε παιδί μου, στα μάξι και να ανοίξεις το διάφορο και να πέσεις πάνω σε αυτό το τραγούδι, να πεις μπράβο μου. Όχι μπράβο μου, αλλά ζωνικά. Όχι, ούτε και έτσι. Όποτε πέσω πάνω στο τραγούδι μου στο ραδιόφωνο, το αλλάζω, να σου πω. Έλα, βρε Γιώργο. Θα έχεις βαρεθεί. Ναι. Τώρα είναι κακό αυτό που λέω. Δεν είναι κακό, γιατί είναι δικά σου. Οπότε... όταν κυκλοφορήσει για μένα ένα τραγούδι, μετά δεν έχω τα CD, δεν τα ακούω ποτέ. Έχει κλείσει για μένα η γενιά του. Έχει συνέχεια, ναι. Εσύ που μη σου πω ότι τελειώνει την ώρα που είναι στο στούντιο, την ώρα που τραγουδάει ο άλλος. Τελειώνουμε εκεί. Εσύ που συνεργάστηκες κιόλας με την Νάνα Μούσχουρη, που είχες αυτή την τιμή, ας πούμε. Με τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε, τις παρακολούθησες σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μια γερμανική. Δυστυχώς, όχι, αλήθεια. Τι είπε, λοιπόν. Έδωσε μια συνέντευξη σε μια γερμανική εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος. Ότι. Και είπε ότι είναι θυμωμένη με τους Έλληνες πολιτικούς κυρίως, το τόνισε η γυναίκα, αλλά και με τους Έλληνες γενικότερα, ότι υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα απέναντι στην Ελλάδα με το οποίο εκείνη δεν διαφωνεί. Και ότι είναι θυμωμένοι με τους Έλληνες πολιτικούς και με τους Έλληνες γενικότερα, γιατί οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να πληρώνουν τα χρέη τους. Εντάξει, οκ, okay, το λέει η Μούσχουρη αυτό το πράγμα, δεν το λέει ένας οικονομικός αναλυτής, ας πούμε. Μπορεί και η Νάνα να έχει διάφορα πράγματα. Οι Έλληνες, έχω την εντύπωση ότι δεν τη στήριξαν την Νάνα όσο την στήριξε ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτή την εντύπωση έχω. Και αυτό ίσως είχε να κάνει με την προφορά του λόγου της, με το ότι δηλαδή πιο πολύ στήριξε άλλες τραγουδίστριες η χώρα παρά αυτούς που βγήκαν προς τα έξω. Μπορεί να είναι αποθυμένο της Νάνας, αυτό δεν ξέρω. Μπορεί δηλαδή να είναι θυμωμένη χρόνια. Ενώ δεν θα έπρεπε, είναι ένας χορτασμένος άνθρωπος. Έχει πουλήσει εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Την έχουν όποτε έρθει, την τιμούν και στο. Βεβαιρόδιο. Έτσι και παντού. Δεν θα έπρεπε να μας τη λέει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, δεν θα έπρεπε. Αλλά μπορεί να ήταν κακιά στιγμή. Όλοι έχουμε κακιά στιγμή. Έτσι, και εγώ τι να πω. Η καλή στιγμή που εσύ έφυγε το 2012 να σου έρθει. Κοίτα, ήταν ένα δύσκολο το 2011. Αυτό που πέρασε ήταν. Ένα... Ναι. Αρκετά δύσκολο για όλους. Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, παρότι ο Θέμης λέει ότι είμαι, ξέρεις, μούργος, μουντρούχαυλος, πήρα διάφορα τέτοια. Είπα όκα τέτοιο στον μου αέρα. Μου τα λες τα μηνύματα. Μου τα λες τα μηνύματα με αυτά. Γι' αυτό και δεν θέλει να πάω στο OK να κάνουμε εκπομπή, καταλάβες, γι' αυτό δεν θέλει. Δεν πειράζει, αγαπητέ. Και από εκεί έχω φάει πόρτα. Σε φέραμε εδώ στην εκπομπή με τα καλύτερα νούμερα, το θες το OK. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πιο μουσικό, μου πάει καλύτερα, είναι πιο χαλαρό. Α, τα ακούς, φάκες την πόρτα σου, του πάει καλύτερα. Την άλλη φορά με βάλε ξαπλωτό σε ένα καναπέ και μου κάνει αυτό θεραπεία. Ήταν ωραία. Έχω καιρό να πάω. Τι με ρώτησες, ξέχασα. Για την καλή, κάτι που περιμένεις, κάτι πολύ όμορφο για το 12, μόνο και το 11. Γιατί περιμένουμε κάτι άλλο. Είναι κανείς δυνατόν να ευχηθεί αυτή τη στιγμή να πάνε αλλιώς τα πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ γρηγορότερα καλύτερα τα πράγματα. Μακάρι. Δηλαδή, όλοι λένε για το πρώτο εξάμηνο ακόμα ότι θα είναι λίγο δύσκολα. Νομίζω ότι θα είναι πιο γρήγορα από αυτό. Δεν ξέρω. Εσύ είσαι και λίγο μέντοράς μου, οπότε σε εμπιστεύομαι. Είσαι λίγο γκουρού. Εντάξει. Έτσι αποκαλύπτω. Λειτουργώ με τη διέστηση μου. Γι' αυτό το ξέρω, επειδή είσαι άνθρωπος με φοβερό ένστικτο. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε όλοι από αυτό από αυτά τα λάθη και από αυτό το άνοιγμα όλο. Και... Αγαπημένο μας Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη παρέα σου. Ευχαριστώ πολύ. Να έχεις πάντα υγεία, να έχεις πάντα έμπνευση και να έχεις πάντα ανθρώπους να σε αγαπάνε και να τους αγαπάς γύρω σου. Να υπάρχει πολύ αγάπη. Έχω. Υγεία πάντα. Έχω. Περίμενε. Ναι. Έμπνευση δεν ξέρω αν θα έχω πάντα. Να έχεις πάντα. Πάντως ανθρώπους να με αγαπάνε έχω. Ναι. Αλλά δεν ξυπνάω με το άγχος του. Σήμερα θα γράψουμε μια μεγάλη επιτυχία. Ποτέ δεν το κάνω. Γι' αυτό τις γράφεις. Γιατί δεν έχεις το άγχος. Λες γι' αυτό. Και τώρα που το είπα θα χαθεί αυτό. Όχι! Εντάξει. Σα παρακαλώ, δώστε μου για αποχαιρετιστήριο τον ύμνο. Τώρα που κρύωνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς και εσύ αγάπη μου που να με. Ή απλά με διέγραψες. Τι συγχώρεσαι, εγώ θα πάω στο Γιαννέτο, εσύ κάτσε. Εγώ πάω για μακιγιάζ, ρεβεγιόν με τον Δημήτρη Γιαννέτο. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Θεοφάνου. Σε περιμένουμε πώς και μέσα στη χρονιά. Να είσαι δηλαδή πάντα ευπρόσδεκτος στην εκπομπή πολύ. Αυτή, είσαι από τους αγαπημένους μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για όλα. Τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήστε το που να είσαι, μην το παίρνετε. Μαζί με το μακιγιάζ.